Στην καρδιά του ελληνισμού, ένα μνημείο θυμίζει την τόλμη, την αρετή και τη θυσία των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Τα αποκαλυπτήρια τέλεσαν σήμερα στην Αθήνα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Ω εικόνισμα τιμής και δόξας στο μνημείο του απελευθερωτικού αγώνα του κυπριακού ελληνισμού, θα θυμίζει ακριβώς τις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές γενιές τις δικές μας ιστορικές ευθύνες που καθορίζουν και το δικό μας χρέος τιμής προς την πατρίδα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ξέφρασε την ανησυχία ότι ο δημογραφικός χαρακτήρας της Κύπρου αλλοιώνεται καταλυτικά και τόνισε ότι το σημερινό status quo είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο γιατί συντηρεί και διαιωνίζει την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών. Βρισκόμαστε δυστυχώς μπροστά στον εφιαλτικό κίνδυνο της τουρκοποίησης των κατεχομένων εδαφών μας. Η τουρκοποίηση της κατεχόμενης γης μας θα είναι χωρίς αναστροφή τα επόμενα λίγα χρόνια. 40 χρόνια είναι πολλά, τονίσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι είναι υποχρέωσή μας, αλλά και εθνική και φυσική ανάγκη να δώσουμε το συντομότερο ένα τέλος σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση πραγμάτων. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν εννοούμε πως εξαιτίας των γεγονότων που καταγράφονται θα πρέπει να δεχτούμε και την όποια λύση. Υπάρχουν τα πλαίσια μέσα στα οποία καθορίζεται πώς και με ποιον τρόπο θα κινηθούμε. Υπάρχουν η συμφωνία του Εθνάρχη Μακαρίου και των μετέπειτα ηγετών του κυπριακού ελληνισμού με την σύμφωνο γνώμη των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων. Αναφερόμενος στις συνομιλίες, είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά κατάφερε να μπει σε μια κρίσιμη διαδικασία χωρίς χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία. Το σημαντικότερο σημείωσε είναι ότι η Ενωμένη Κύπρος ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία υπηκότητα. Η Κύπρος μπορεί να μετατραπεί σε ένα μικρό παράδεισο. Από εμάς εξαρτάται αν θα μετατρέψουμε την κόλαση που έφερε η εισβολή και να ξαναζωντανέψουμε τον παράδεισο που χάσαμε όλα τούτα τα χρόνια της κατοχής. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκπρόσωποι κυπριακών συλλόγων και παλέμαχοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ.